Είπα λοιπόν σήμερα με την ευκαιρία της απόφασης μου να διαγράψω το λογαριασμό μου στο facebook ή φατσοβιβλίο ή πρόσωπο ή ρουφιάνο όπως θέλετε πείτε το. Να βιντεοσκοπήσω αυτά που θέλω να σας πω μετά από ένα σχεδόν μήνα ψυχαναγκαστικού και παράνομου εγκλισμού μας στους τέσσερις τείχους ενός σπιτιού. Αγκαλιά με μια μάσκα, ένα ζευγάρι γάντια, ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό και ένα κολόχαρτο όποτε πηγαίνουμε εκδρομή στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο ή στο ATM. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά θα απενεργοποιήσω εντελώς τα σχόλια. Όχι προέλεγχος και κουραφέξαλα, πλήρης απενεργοποίηση. Ξέρω ότι κάποιοι ανώνυμοι χρήστες, υπέρμαχοι τάχα της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου, που φτιάχνουν καμιά δεκαριά λογαριασμούς για να μπορούν να βγάζουν τα κόμπλεξ τους βρίζοντας, θα τις Λυπάμαι όμω, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να μαλακώσω την οργή του. Αν πιούν λίγο ξύδι, θα του περάσει. Θέλω επίση να σα πω ότι η καπετάνισσα δεν συμφωνεί με τη συχνή έκθεσή μου στο φακό. Θα καώ, λέει, και δεν θα με προσλάβει μετά κανένα κανάλι. Προβληματίστηκα αρκετά για να είμαι ειλικρινή και στο τέλο κατάλαβα ότι έχει δίκιο. Στο κάτω-κάτω, τι σχέση έχει η δική μου κατόφατσα με τι φάτσε του Αυτιά, του Ευτύχη ή του Πορδοσάλτε που είναι γοητευτική και του στέλνει ο φακό. Δεν θα δείτε λοιπόν τη φάτσα μου σε αυτό το βίντεο. Αντί αυτή, θα ακούτε την αντιπαθητική φωνή μου, ενώ συγχρόνω θα σα ξαναγώ σε μερικά από τα όμορφα μονοπάτια των μοναχικών περιπάτων μα. Σκέφτομαι βεβαίω ότι θα εκνευριστούν αυτοί που αντιπαθούν τη φωνή μου και την αδυναμία μου να προφέρω σωστά το σίγμα. Δεν είμαι, βλέπετε, ούτε ο δεινό αρχαίο ρήτορα Δημοσθένη, Ούτε ο μεγάλο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ώστε να μου συγχωρήσουν αυτό το ελάττωμα. Αδιαφορώ τελικώ, για όλου και για όλα. Στο κάτω-κάτω δεν θα υπάρχουν σχόλια. Θα κάνω λοιπόν αυτό το βιντεάκι για μένα και ειλικρινά αδιαφορώ αν δεν το δει κανεί. Αν πάντω κάποιοι επιμείνουν να σχολιάσουν, του συνιστώ να μην το επιχειρήσουν σε κάποια από τα εκατοντάδε άλλα βιντεάκια που υπάρχουν στο λογαριασμό μου, γιατί το σχόλιο του θα πάει άφτανδρο, ακόμη και αν είναι κόσμιο και επενετικό. Τέλο τα καλαμπούρια. Είμαι φασίστα και φαίνομαι. Από πού να αρχίσω τώρα και πού να τελειώσω. Όλη αυτή η κομοτραγική ιστορία με το COVID-19 αρχίζει να γίνεται κουραστική και ψυχοφθόρα. Μολονότι ο ιό αυτό οχριά μπροστά σε άλλου του παρελθόντο, περισσότερο από όλα μου χαρή και θανατηφόρου, έκανε του κυβερνώντε ανά την Ιφίλιο να εκλείσουν υποχρεωτικά τον κόσμο στα σπίτια του, εκδίδοντα αντισυνταγματικέ πράξει νομοθετικού περιεχομένου, τουλάχιστον όσον αφορά του δικού μα κυβερνώντε και το δικό μα Σύνταγμα. Εντωμεταξύ το θέατρο του παραλόγου δίνει καθημερινέ παραστάσει. Ο ένα ειδικό συνιστά να φοράμε μάσκε και γάντια, είμαστε δεν είμαστε ασθενεί, ο άλλο λέει ότι κινδυνεύουμε περισσότερο όταν τα φοράμε. Πήγαμε το πρωί με την καπετάνησα να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Στην είσοδο μα περίμενε ένα άνδρα τη εταιρεία Security που προστατεύει το κατάστημα, ο οποίο ειρίστο παρόδο, δεν φορούσε ούτε μάσκα ούτε γάντια. Μόλι μα είδε μα ρώτησε, Μαζί είστε? Μάλιστα, το απάντησα. Ο ένα μόνο να μπει, απάντησε αυτό, και να κρατάει απόσταση δύο μέτρων από τον προηγούμενο στο ταμείο. Και τι εννοχλεί αν μπούμε και οι δύο, τόλμησα να ρωτήσω. Θα υπάρχει συνοστισμό, και επειδή είστε μαζί, δεν θα μπορείτε να είστε σε απόσταση δύο μέτρων ο ένα από τον άλλον. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ να σα πω την αλήθεια. Τι λέτε, κύριε, θα μα τρελάνετε. Συζυγό μου είναι η κυρία, και κομμάτσα στο ίδιο κρεβάτι. Καλά, περάστε, ήταν η αμήχανη απάντησή του ενώ κάποιο είχε ξεκαρδιστεί τα γέλια πίσω μα. Εν αυτό ο Ρουφιάνο, το φατσοβιβλίο ντε, έχει πάρει φωτιά. Το τι αρλούμπε, ανέκδοτα, τσόντε και σενάρια συνωμοσία κυκλοφορούν αυτή την εποχή δεν περιγράφεται. Ο ένα τα στέλνει όλα αυτά στι επαφέ του και οι επαφέ τη επαφή τα επιστρέφουν στον αρχικό αποστολέα. Έρχονται κάποιε στιγμέ που θέλει να σπάσει το ηλεκτρονικό υπολογιστή από τα νεύρα σου. Τα σενάρια συνωμοσία, όπω είπα, πάνε και έρχονται το ίδιο και οι βρισχέ των αντισυνομοσιολόγων, που πιστεύουν ότι αυτοί έχουν το αλάθητο και είναι εκφραστέ τη μία και μοναδική αλήθεια. Προχθέ, α πούμε, πήρα τα σημαντικά και επίμαχα αποσπάσματα μια συνέντευξη που έδωσε στο Όπεν ο εμπνευστή του χαρατσίου, Βαγγέλη Βενιζέλο, τον οποίο, χάρην συντομία, αποκαλούμε Μπένι. Στη συνέντευξη αυτή, λοιπόν, απαντώντα σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου κ. Κώστα Γιανακίδη, πώ του ήρθε άραγε για αυτόν να ρωτήσει το πράγμα. Ο Μπένι αναφέρθηκε στο Microchips, Ναι, μικροτσίπ το ονόμασε ο μεγάλο συνταγματολόγο. Το οποίο πρότεινε ο Μπιλ Γκέιτ να εμφυτευτεί στο ανθρώπινο σώμα, ώστε τάχα να γίνει εύκολα η ανείχνευση του ιού και η διακοπή τη εξάπλωσή του. Στη συνέχεια τη συζήτηση, η οποία κάθε άλλο παρά τυχαία βγήκε στον αέρα, ο Μπένι αναφέρθηκε στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει το τσιπάκι σε σχέση με τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και την παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων, και είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα θεωρήσουμε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που δεν είναι δεκτικό παραβίαση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Δεν εξέγησε, εξήγησε βέβαια ποιου εννοούσε όταν μίλησε σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Εννοούσε μήπω ότι θα είναι και ο ίδιο ένα από αυτού οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα θεωρηθεί στο τσιπάκι ότι παραβιάζει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και τι όχι. Δεν νομίζω ότι η εν γέννη πολιτική συμπεριφορά του μπαίνει το να αναγάγει σε ένα αξιόπιστο άτομο που μπορεί να μετέχει σε μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Ούτε κανένα άλλο πολιτικό, άλλωστε, για να είμαι δίκαιο, μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο ώστε να του ανατεθεί μια τόσο σοβαρή αποστολή. Ούτε και η αναφορά που έκανε στο Διεθνέ Δικαστήριο αντέχει επίση κριτική. Γιατί είναι γνωστό ποιοι απαρτίζουν αυτό το δικαστήριο, όπω είναι επίση γνωστό ότι το δικαστήριο αυτό δεν έχει εκδώσει ποτέ απόφαση με την οποία να προασπίζονται πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνειρμή πάντως που δημιούργησε αυτή η αναφορά του Μπένι σε όσους ήταν το βίντεο ήταν πολύ και ποικίλη. Άλλο τον έβριζε, άλλο τον επενούσε. Άλλο έβριζε εμένα και άλλο με επενούσε. Σκεφτείτε δηλαδή να τα είχα βγάλει από την κοιλιά μου όσα είπε ο Μπένι και θα άκουγα. Βρήκαν εντωμεταξύ ευκαιρία να εμφανιστούν και οι θρησκόληπτοι, οι οποίοι έκαναν την όλη κατάσταση μπάχαλο. Με κούρασαν λοιπόν όλα αυτά, δεν το κρύβω. Δεν είμαι άλλωστε και τζόβενο στην αρχή τη καριέρα μου. Βαδίζω ολοταχώ προ την αυλαία τη 7η δεκαετία ταραγμένη ζωή μου, με αποτέλεσμα οι αντοχέ, η υπομονή και η ανοχή μου απέναντι στη βλακία και του βλάκε να εξαντλούνται. Εν τω μεταξύ, μπήκε επιτέλου η Άνοιξη και ο εγκλισμός μα έγινε ακόμη πιο αφόρητο. Προσωπικώ δεν θα είχα πρόβλημα να κυκλοφορήσω ελεύθερα, κάνοντα χρήση τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Θεώρησα όμω σκόπιμο να εγκλειστώ κι εγώ αυτοβούλο στου τέσσερι τείχου του γραφείου μου, αφενό μεν για να μην προκαλώ, αφετέρου για να μην εκτεθώ στον παγάσα τον κορονοϊό, ο οποίο μεταξύ μα, άγνωστο γιατί, έχει κατά την ταπεινή μου γνώμη υπερεκτιμηθεί. Κάτι θα ξέρουν σίγουρα αυτοί που τον υπερεκτίμησαν και μα έκλεισαν σαν τα ποντίκια στη φάκα. Μπορεί να μην είναι ορατό αυτό το κάτι τώρα και να αποκαλυφθεί αργότερα. Κανεί δεν ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι η μετά κορονοϊόν εποχή δεν θα έχει καμία ομοιότητα με την προ κορονοϊόν εποχή. Μετά από τόσο μακροχρόνιο εγκλισμό και διακοπή κάθε δραστηριότητα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι καταστροφικό για να μην πω ολέθριο. Απορούν τέλο κάποιοι γιατί οι παππούδε και οι γιαγιάδε μα δεν πάθαιναν τίποτε πριν από 100 χρόνια ή και, πα, ή και παλαιότερα. Μήπω τότε δεν υπήρχαν ή. Σίγουρα υπήρχαν. Το βέβαιο όμω είναι ότι τότε δεν υπήρχε το στρες. Το άγχος, ο υπέρμετρος ανταγωνισμό, ο υπερκαταναλωτισμό και το κυνήγι του χρήματο που υπάρχουν σήμερα. Δεν υπήρχε ο βρενήρυ ρυθμό τη σύγχρονη τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και, περί... και πολύ περισσότερο η τεχνολογία 3G, 4G ή 5G η οποία προσπάθω ξεκίνησε από τη γενέτειρα του κοροναϊού στην Κίνα. Δεν υπήρχαν τα σύγχρονα δηλητήρια και ζυζανιοκτώνα με τα οποία ραντίζονται τα προϊόντα τη γη. Δεν υπήρχαν οι ενέσει που παχαίνουν και δηλητηριάζουν το κρέα που καταναλώνουμε σήμερα. Ποιο νομίζει ότι όλα αυτά είναι άμυρα ευθυνών. Ο άνθρωπο έχει χάσει την επαφή του με τη φύση. Αφήνει τα σκουπίδια του παντού, καίει τα δάση, μολύνει με χημικά τα ποτάμια, τι λίμνε και τι θάλασσε. Έχει κηρύξει έναν ανελαίητο πόλεμο εναντίον των ύχθια αποθεμάτων, χρησιμοποιώντα υπερσύγχρονα αλλιευτικά εργαλεία, βυθόμετρα, GPS και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει το ψάρι με ευκολία στο πιάτο του ρωτούν μερικοί με ειρωνικό τρόπο τι θα κάνω εγώ που αντιτίθεμαι στην πιθανή περίπτωση εμφύτευση ενό μικροτσίπ στο ανθρώπινο σώμα. Και όταν του απαντώ ότι δεν θα το δεχτώ, μου λένε ότι ούτω ή άλλω κάποιοι με παρακολουθούν μέσω του κινητού μου τηλεφώνου, του Facebook, του Αφημί, του Άμκα κλπ. Δεν μπορούν προφανώ να αντιληφθούν ότι το εμφυτεύσιμο μικροτσίπ δεν θα μπορεί κανεί να το αφαιρέσει από πάνω του, ενώ όλα τα άλλα μπορεί να τα διαγράψει, να τα ακυρώσει, να τα απενεργοποιήσει. Σα χαιρετώ εδώ και σα ζητώ να με συγχωρήσετε για το μοναδικό ω τώρα βίντεο που έκανα, στο οποίο τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί. Σα εύχομαι να βγείτε υγιεί από αυτή τη δοκιμασία, όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά.